σκουπίδια, ξερά φύλλα δέντρων, ασυντήρητα παγκάκια, ανύπαρκτη κάδη, εστίες μόλυνσης, στάσιμα νερά, κουνούπια, καταστραμμένος εξοπλισμός, παγίδες ατυχήματος και όχι μόνο, συνθέτω σκηνικό εγκατάληψης, συντάφρο των ενετικών τείχων, σοκωμένο μπεντένι. Είναι εγκαταλελειμμένα όλα, δεν υπάρχει καθαριότητα καθόλου. Είναι επικίνδυνο από τη βρωμιά και τα σκουπίδια που συσσωρεύονται. Έχουμε πάρα πολλά κουνούπια στην περιοχή, αλλά πέραν αυτού δεν μπορούμε εδώ να έρθουμε να κάνουμε μία βόλτα. Από τη βρώμα και από την εγκατάληψη. Μπαίνεις μέσα και είναι γεμάτο κουνούπια, μύγες. Μετά από κάθε ρεπορτάζ, αν καθαρίσουν, εντάξει, μία τους με χαρά τους. Εγώ θα πω ένα πράγμα. Ο καθρέπτης του Ηρακλείου είναι μόνο το κέντρο. Ο καθρέπτης έχει και μια άλλη πίσω μεριά. Που από εκεί αρχινάει και χαλάει και χαλάει μετά και ο καθρέπτης μπροστά. Απλά αυτά είναι τα χάλια μας εδώ. Και είναι λυπηρό. Εχθές την άλλη μέρα, εδώ συγκρούστηκε και ένα ταξί με ένα γιοταχή που έτρεχε ο ταξιτζής να μπει μέσα να πάει να κάνει την ανάγκη του, γιατί δεν έχει τουαλέτα. Δημότες στην ευρύτερη περιοχή της Όασης διαμαρτυρώνται για τις απαράδεκτες εικόνες που παρουσιάζει για ακόμη μια φορά ο χώρος περιπάτου και αναψυχής με φόντο τους πελώριους ευκάλυπτους. Ότι ντρέπομαι να κληροφορήσω εδώ πέρα που έρχομαι, γιατί είναι κρίμα ένα τέτοιο χώρο και να μην το εκμεταλλευτούμε και να μην απολαύσουμε τη φύση όπως είναι. Και ζητώ κι εγώ καθαριότητα. Να υπάρχει καθαριότητα. Δεν είναι δυνατόν να κουβαλάμε εμείς από το σπίτι μας σακούλες, σκούπες, φαράσια για να καθαρίζουμε το χώρο. Ένας καθαριστής που περνούσε εδώ και μαζεύει τα σκουπίδια είπε ότι δεν έχουν σακούλες. Δεν έχει σακούλες. Και η κάδη είναι χωρίς σακούλες. Δεν έχουν σακούλες. Έτσι υπόθηκε, ναι. Εγώ θεωρώ ότι όλα αυτά είναι γελία. Αυτό έχω να πω. Είναι γελίο γιατί θεωρώ ότι μας υποτιμούν ως πολίτες, ως δημότες του Ηρακλείου. Πολίτες δεν μπορούν πλέον να απολαύσουν τη βόλτα τους, ενώ αρκετές φορές φιλόζωοι έχουν πιάσει σκούπα και φαράσει και να καθαρίσουν αρκετά σημεία, συλλέγοντας ακόμη και σύριγγες. Ας βγει ο κ. Ζαπρινός και οι αντιδημάρχοι να βγουν έξω να δουν τι γίνεται. Γιατί πιστεύετε ότι δεν ξέρουν. Το γνωρίζουν. Άμα ήρθε μετά από 3 χρόνια ο κ. Ζαπρινός και μας λέει, και λέει ότι δεν ξέρουμε αν ανήκει αυτό στο Δήμο Ηρακλείου, είναι λυπηρό. Δεν διοικούμε από μια περισσεφόρμη καρέκλα. Εδώ είναι. Να έρθεις να δεις τα προβλήματα μέσα μόνος σου. Δεν υπάρχουν κάδοι. Εδώ οι κάδοι είναι απαράδεκτο. Αυτός ο κάδος που είναι εκεί και αυτός δεν είναι του Δήμου. Τους έχουμε ενημερώσει. Να φέρουν κάδο. Πρόκειται μάλιστα για ένα σημείο το οποίο θα μπορούσε να σφίζει από ζωή, αποτελώντας πραγματικά όαση πρασίνου σε σκιά των ενετικών τείχων και στο ξεχωριστό αυτό κομμάτι της ιστορίας μας με το ιδιαίτερο φυσικό κάλος. Μέχρι και τα δέντρα πέφτουν και έπεσα. Πέρσι που μου έφυγε το δέντρο μπροστά μου. Εμένα έπεσε το δέντρο, αλλά στην κυρία τα έπανε, γιατί εγώ έφυγα. Μου κάνανε φασαρή γιατί καλέσαμε και τα κανάλια και δεν πήραμε τηλέφωνο κατευθείαν στους αρμόδιους. Εμείς πήραμε τηλέφωνο στους αρμόδιους, το θέμα είναι ότι δεν ενδιαφερθήκαν. Το μήνυμά μου στο Δήμο είναι να σηκώσει τα μανίκια του και να έρθει εδώ πέρα να καθαρίσει, γιατί αυτή τη στιγμή είναι κλειστό το πάρκο Γεωργιάδη και οι ανθρώποι δεν έχουν.